Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Η Χρύσα ανακαλύπτει ότι η κόρη της έχει πλαστή ταυτότητα και ένα βιβλιάριο καταθέσεων. Το λέει στην Άννα και εκείνη την διαβεβαιώνει ότι θα ανακαλύψει που έχει μπλέξει η ανιψιά της. Ένα ζευγάρι που έχει πάει βόλτα στο δάσος βρίσκει ένα πτώμα και άμεσα ειδοποιείται η αστυνομία. Ο Σπύρος φτάνει πρώτος στο σημείο που είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πτώμα που βρέθηκε είναι του Κοσμά. Η υποψία του επιβεβαιώνεται όταν βλέπει και το όπλο που βρέθηκε στο σημείο. Τον Σπύρο τον λούζει κρύος υδρότας, γιατί ξέρει ότι αν δεν κάνει κάτι άμεσα, ο γιος του κινδυνεύει να πάει και πάλι στη φυλακή. Όταν βεβαιώνεται ότι δεν τον βλέπει κανείς, με μια γρήγορη κίνηση καταφέρνει να πάρει το όπλο που βρέθηκε δίπλα στο πτώμα του Κοσμά και να βάλει στη θέση του ένα άλλο. Στη συνέχεια, ο Γεράσιμος αναλαμβάνει να εξαφανίσει τα αποδεικτικά στοιχείο που καίνε τον εγγονό του. Η Άννα πείθει την ανιψιά της να μιλήσει και καλεί στο γραφείο της και την υπόλοιπη παρέα. Έτσι μαθαίνει όλη την αλήθεια για την δράση τους. Τα παιδιά έντρομα την παρακαλούν να μην πει τίποτα στους δικούς τους. Την επόμενη μέρα, η Άννα με την οικογένεια της και το Δημήτρη φτάνουν στην προβλήτα του λιμανιού και περιμένουν με αγωνία το καράβι με το οποίο θα επιστρέψει ο Κοσμάς. Κάποια στιγμή το καράβι φτάνει και κατεβαίνουν σιγά σιγά όλοι, όμως ο Κοσμάς είναι άφαντος. Η αγωνία όλων κορυφώνεται και ρωτούν τον καπετάνιο. Εκείνος τους κοιτάζει με απορία και τους λέει ότι ο Κοσμάς δεν ήταν ποτέ στο πλήρωμα. Λίγο αργότερα ο Δημήτρης συνοδεύει την Άννα στο αστυνομικό τμήμα για να δει τα ρούχα του ανθρώπου που βρέθηκε νεκρός. Εκείνη αναγνωρίζει τα ρούχα του Κοσμά και καταραίει στην αγκαλιά του Δημήτρη όταν συνειδητοποιεί ότι μετά την αγαπημένη αδερφή έχει χάσει και τον πατέρα της. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!